Πίσω στην Ελλάδα, ο 7ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο πιο πετυχημένος όλων, τουλάχιστον από πλευρά συμμετοχής, αφού μέρος πήραν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας. Στην κλασική διαδρομή, νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Αιθίωπας Τέκλου Γκέτο και στις γυναίκες η Ρουμάνα Αλίνα Νιτουλιάσα. Ο Τέκλου Γκέτο, λίγο κάτω από τα στάνταρ του, έχει προσωπικό ρεκόρ 2:13:46 στο Ρέτζιο Εμίλια πριν από μερικά χρόνια, το 2009. Αλλά βλέπετε κι εσείς πόσο μεγάλη είναι η διαφορά του από τον δεύτερο. Για λίγο δεν έχει πιάσει ο Τέκλου Γκέτο, ο μεγάλος νικητής, το δεύτερο όριο συμμετοχής στους Ολυμπιακούς. Θα απομείνει να δούμε ποια θα είναι πρώτη στις γυναίκες. Λογικά θα είναι η Ρουμάνα η Αλίνα Νιτουλιάζα, που ήταν θεωρητικά και το πιο ηχηρό όνομα στην λίστα. Λίγο ας βοηθήσει η πολιτεία. 10, 15, 20, 30 άτομα, πώς είναι, 50, 100, αυτοί που προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό. Πήρανε μέρος 1500 παιδιά, δεν ξέρω πόσοι γονείς ήταν, πάντως ήταν πολλοί που τρέχανε και οι γονείς, και νομίζω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη εκδήλωση η σημερινή και με πολύ μεγάλους συμβολισμούς.